Καλώστες, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, κοριτσιά, σήμερα μου πήρε ένα πολύ ωραίο δώρο η Αλεξάνδρα, αυγουλάκια σιλικόνη. Λοιπόν, και ήταν ευκαιρία, είχα λίγη σοκολάτα στο ψυγείο μου, τώρα την έβγαλα μόλις από τον Ben Marie. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω πώς κάνω τα πασχαλινά αυγουλάκια, τα σοκολατένια. Δεν πρέπει να μιλήσω πολύ γιατί θα παγώσει η σοκολάτα στο τέλος. Λοιπόν, και θα σας δείξω και να προτιμάτε τις φόρμες σιλικόνης. Λοιπόν, έχω εδώ μία που κοίταγα τα σιτάρια μου τώρα. Είναι λαγουδάκι. Στη φόρμα σιλικόνης μπορείτε να κάνετε και τσουρέκι και ψωμάκι για το πασχαλινό τραπέζι. Λοιπόν... Και εδώ έχω ένα πανέμορφο καλαθάκι, εδώ συνήθως έφτιαχνα όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά τσουρέκι και είχε αυτό το σχεδιάκι επάνω. Αυτά ήθελα να σας τα δείξω, εάν τα βρείτε, είναι πολύ ωραία λύση για το πασχαλινό τραπέζι, από το να κάνετε τις συνηθισμένες κοτσίδες τσουρέκια. Λοιπόν, και τώρα, έχω λιώσει εδώ σε Ben Marie, καλά, θα παγώσει η σοκολάτα μου. Έχω λιώσει εδώ σε Ben Marie σοκολάτα με λίγο ηλιέλαιο και εδώ η Αλεξάνδρα μου πήρε θικούλες για τα αυγά τα πασχαλινά. Δείτε πώς θα τα φτιάξω. Είχα λίγη σοκολάτα όμως. Λοιπόν, θα ρίξω από λίγο, έτσι κι αλλιώς θα σας πω γιατί. Ας κάνω εγώ αυτό και θα σας πω μετά, ας μιλάω μια ώρα. Ένα λεπτάκι. Να δείτε τι σκέφτηκα φέτος. Και στα αυγά μπορείτε να κάνετε ατομικά τσουρεκάκια, φουσκώνουν και παίρνουν το σχήμα του αυγού για να τα δώσετε σε παιδάκια. Δεν είναι ανάγκη να είσαστε νονί και νονές. Λοιπόν, θέλει για πρώτη στρώση γύρω στις 2 κουταλιές σοκολάτα. Εδώ εγώ έχω λιώσει 200 γραμμάρια. Λοιπόν, και τώρα με ένα πινελάκι το κάνετε να πάει παντού. Ας γίνει λίγο απ' έξω, δεν πειράζει. Θα είναι τόσο λεπτό που όταν θα το φτιάξετε θα κοπεί, θα φύγει δηλαδή το απ' έξω. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη στρώση όμως. Τώρα θα σας πω να τα φτιάξω μια στιγμή να μην στεγνώνουν. Για να δείτε τι εύκολα μπορείτε να φτιάξετε αυγουλάκια για τα παιδάκια. Με ένα πινελάκι και βάζω καλή, ποσότητα σοκολάτα στην πρώτη στρώση. Πιστεύω να βλέπετε γιατί ούτε καν είδα. Ένα λεπτάκι. Να τα κάνω όλα. Τώρα είμαι από πάνω, δεν κάθομαι για να βλέπω. Εσείς με την ησυχία σας θα το κάνετε και θα σας πω τι θα κάνετε. Αφού φτιάξαμε τα χριστουγεννιάτικα τα σπιτάκια, τώρα καιρός είναι να κάνουμε τα αυγουλάκια που τρελαίνονται όλα τα πιτσιρίκια. Αλέξανδρε! Λοιπόν. Βλέπετε που βγαίνει λίγο απ' έξω η σοκολάτα, δεν πειράζει καθόλου. Λοιπόν, αυτό εδώ που βγαίνει απ' έξω, δεν πειράζει καθόλου, όταν θα βγάλετε το αυγουλάκι θα φύγει. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έκανα την πρώτη στρώση. Βλέπω δεν την έχω κάνει σωστά παντού. Ένα λεπτό. Είδατε που σας λέω, από ψηλά δεν φαίνεται. Okay.
Θέλω να έχει πιάσει όλο το αυγουλάκι, παντού. Καλά, μόλις κλείσω το live θα το κάνω καλύτερο. Τώρα σας δείχνω τον τρόπο να σας πω και μερικά πραγματάκια για να εγκαινιάσουμε τη σιλικόνη της Αλεξάνδρας, που ξέρει τι τρέλα έχω με τα κουζινικά και τις σιλικόνες. Λοιπόν, καλά, μετά θα το κάνω καλύτερο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι έχω κάνει μία στρώση σοκολάτας. Εγώ θα βγάλω την περίσσια σοκολάτα τώρα μόλις κλείσω το live. Βλέπετε, έχει μία κουταλίτσα μέσα, αυτή θα τη βγάλω, θα την αφαιρέσω. Θα το αφήσω να παγώσει. Μία με δύο ώρες, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά θα ξαναλιώσω σοκολάτα και θα περάσω μία δεύτερη στρώση. Μια χρονιά, κορίτσια, όταν πειραματίστηκα πρώτη φορά, είχα κάνει μία στρώση. Ήταν τόσο λεπτούλι το αυγό που φοβόσουμε να το πιάσεις. Οπότε, κάνουμε πρώτη στρώση, λιώνουμε σοκολάτα, ό,τι σοκολάτα θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Το αφήνουμε να παγώσει καλά, δεν χρειάζεται ψυγείο. Μετά κάνουμε μία δεύτερη στρώση με ένα πινελάκι και το αφήνουμε μετά να παγώσει τελείως. Τώρα, εγώ τι σκέφτηκα. Την Κυριακή του Πάσχα θα ετοιμάσω έτσι τα αυγά, όπως τα βλέπετε, και θα βάλω μέσα παγωτό. Έτσι θα τους κεράσω. Όχι στα μπολάκια παγωτού, αλλά στις αυγοθήκες μου, τις σοκολατένιες. Λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε. Αυτά είναι ζευγαράκια, εάν τα βρείτε, έτσι. Πουλάνε παντού πάντως. Κάθε ζευγαράκι μπορείτε να το γεμίσετε με μικρά αυγουλάκια που υπάρχουν θήκες σιλικόνη σοκολατένια. Μπορείτε να το γεμίσετε με ζαχαρωτά και πώς θα το κλείσετε. Όταν έχουν παγώσει σωστά, έχουν δηλαδή σκληρίνη σοκολάτα, στέκεται. Το βγάζετε φορώντας πάντα γάντια να μην μένει επάνω δαχτυλιές στη σοκολάτα. Και με ένα μαχαίρι που έχετε κάψει τη λεπίδα στον γκάζι, περνάτε το ένα αυγό. Μόλις σε σταθεί δηλαδή η ακρούλα του, τσουπ, κολλάτε το άλλο και το αφήνετε να κρυώσει καλά. Έπειτα με μια μεμβράνη και μια κορδελίτσα είναι ωραίο δωράκι για τα πιτσιρίκια και όχι μόνο όπου εσείς θέλετε. Φέτος εγώ θα κάνω αυτό που σας είπα, θα το κάνω θήκη για να μπει το παγωτό που θα κεράσω την Κυριακή του Πάσχα μετά τα ψητά. Λοιπόν, τόση ώρα εγώ που μιλάω, θα προλάβω, θα βγάλω την περίσσια σοκολάτα από μέσα, θα το αφήσω να παγώσει σωστά για να μπορέσω να περάσω τη δεύτερη στρώση για να μου στέκεται καλά η θήκη του αυγού μου. Από εκεί και πέρα, σε αυτά δεν φτιάχνετε μόνο λιωμένη σοκολάτα. Μπορείτε να βάλετε, σας είπα, ζύμη τσουρεκιού, παίρνει το σχήμα του αυγού, το έχω κάνει, έτσι, δεν ήμουν στο διαδίκτυο τότε, στα παιδιά μου και σε κάτι άλλα παιδάκια που ήθελα να κεράσω και μέσα σε ωραίες ζελατίνες με κορδελίτσες κόκκινες ήταν πανέμορφα σαν να τα είχαν πάρει από ζαχαροπλαστείο. Εγώ σας έδωσα όλες τις εναλλακτικές, πώς μπορείτε να τα κάνετε, εννοείται θα τα δείτε τελειωμένα, πολλά κορίτσια λένε δεν είδαμε το αποτέλεσμα. Κορίτσια, σε ένα live που κάνω από κάτω πάντα έχει φωτογραφίες βήμα-βήμα και το τελικό αποτέλεσμα. Από μένα τουλάχιστον βλέπετε πάντα το τελικό αποτέλεσμα. Και όλα τα live που τα ψάχνετε, θα το ξαναπώ και αυτό, είναι ψηλά στις ανακοινώσεις. Έχω κάνει ειδικά πινακάκια που μέσα είναι συγκεντρωμένα τα live ένα χρόνο τώρα. Τον άλλο μήνα κλείνουμε χρόνο, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας δείξω. Οι σιλικόνες είναι δωράκια, σας είπα και πάλι, κυκλοφορούν παντού, ακόμα και στο διαδίκτυο. Να τις προτιμάτε τις σιλικόνες γιατί δεν χρειάζονται ούτε λάδωμα ούτε αλεύρωμα. Κατευθείαν μπαίνει η ζύμη μέσα και βγαίνει το σχεδιάκι που βλέπετε. Ειδικά τα αυγά κυκλοφορούν πολύ στο διαδίκτυο, εάν θέλετε να τα φτιάξετε. Λοιπόν, για την πρώτη στρώση θέλει 100 γραμμάρια σοκολάτα. Για τη δεύτερη στρώση άλλα 100 γραμμάρια σοκολάτα. Σύνολο 2 σοκολάτες θέλουμε. Να το δεις αγάπη μου, είπα όλες τις εναλλακτικές. Και να το κάνετε για σερβίρισμα παγωτού, όπως θα κάνω εγώ. Και να το κλείσετε σαν αυγό με μέσα να έχει όμορφα πραγματάκια για εκεί που θα το κεράσετε. Και μπορείτε ακόμα να το κάνετε και τσουρεκάκια ατομικά. Ό,τι σας αρέσει εσάς.
Σας φιλώ, πάω να βγάλω την περίσσια σοκολάτα και εννοείται το αποτέλεσμα θα το δείτε σταδιακά κάτω από το live. Φιλάκια!